Η ΕΔΙΕ, που μετά από το πρόσφατο συνέδριό της βγήκε ακόμα πιο δυναμωμένη, έχει ως στόχο να ενημερώσει το λαό και να αντιπαλέψει, ούτως ώστε να καταργηθούν τέτοιου είδους συμφωνίες, όπως και αντίστοιχη με τη Γαλλία, που μόνο αμυντικές δεν είναι. Είναι άκρως επιθετικές και βάζουν σε άπειρους κινδύνους το λαό μας, αλλά και τους λαούς και της περιοχής και όχι μόνο. Η χώρα μας έχει γεμίσει βάσεις. Καμιά άλλη χώρα στον κόσμο δεν έχει τόσες βάσεις. Είδαμε ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μετατράπηκε σε βάση από την οποία πέρασαν όλες οι δυνάμεις που συμμετείχαν στην άσκηση Defender Europe 2021, όπως η ΗΠΑ, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, και έχουν ως στόχο την περικύπλωση της Ρωσίας στο μεταξύ τους ανταγωνισμό. Η μόλυνση του περιβάλλοντος όπως και του υδροφόρου ορίζοντα, αν αύριο κλείσει, είναι τέτοια που καθιστούν αδύνατη την ύπαρξη ζωής τόσο ανθρώπων όσο φυτών και ζώων. Κάτι ανάλογο προβλέπεται να γίνει και στο λιτόχωρο. Ο λαός της περιοχής μας έχει πείρα από τη δράση των Αμερικανών όταν κάνανε επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία. Τα αποτελέσματα της επέμβασης είναι ορατά ακόμα και σήμερα, τόσο στο λαό της Γιουγκοσλαβίας όσο και στους άλλους βαλκανικούς λαούς. Ο καρκίνος θερίζει. Ούτε μας λένε όμως ότι εδώ στο πεδίο βολής πρόκειται να, ούτε πρόκειται να μας πούν τι είδους όπλα θα χρησιμοποιήσουν, τι θα περιέχουν τα βλήματά τους. Η Επιτροπή Ειρήνης του Νομού Πιερίας, μαζί με βασικούς φορείς, αποφάσισε την ίδρυση Επιτροπής Αγώνα ενάντια στη χρήση του πεδίου βολής με το χώρο από τους αμερικανοατοικούς. Έχουμε ως σκοπό να κάνουμε πράξη ούτε γη ούτε νερό τους φωνιάδες των λαών. Δεν θέλουμε για τα κέρδη των επιχειρητικών ομήλων να σκοτώνουν τη λαοί όπως στη Λιβύη, στο Ιράκ, στη Συρία, στο Αφγανιστάν, στην Παλαιστίνη και σε πολλές άλλες περιοχές. Βάσεις της χώρας μας έχουν χρησιμοποιήσει και αυτές τις απεβάσεις. Γιατί η νέα συμφωνία μετατρέπει τη χώρα σε ορμητήριο και το λαό μας σε στόχο αντιπίνων. Εκ μέρους του Συνδικάτου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Πιερίας η Πρωτοπορία, χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση. Όπως επανειλημμένα σαν Συνδικάτο έχουμε πάρει θέση, έτσι και από αυτό εδώ το βήμα δηλώνουμε την εναντίωσή μας στη μετατροπή της περιοχής του Λιτοχώρου αλλά και ολόκληρης της χώρας σε ορμητήριο πολέμου. Η πρόσφατη ανανέωση της Ελληνοαμερικανικής Στρατιωτικής Συμφωνίας για τις βάσεις φανερώνει τις επιδιώξεις της ελληνικής αστικής τάξης να αναβαθμίσει τη γεωστρατηγική της θέση στην ευρύτερη περιοχή για να διεκδικήσει μερίδιο από τη Λία για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομήλων. Οι εργαζόμενοι και συνολικά ο λαός δεν έχουν κανένα συμφέρον από αυτήν τη συμφωνία, ούτε από καμία άλλη πολεμική συμφωνία που μετατρέπει σε μπαρουταποθήκη την περιοχή. Συνεπώς και η αξιοποίηση του πεδίου βολής για να κάνουν πρόβες πολέμου οι νατοικοί ούτε είναι προς όφελος του λαού της περιοχής, ούτε εξασφαλίζει την άμυνα της χώρας. Αντιθέτως, οι αμερικανονατοικές βάσεις, η αξιοποίηση υποδομών ενέχουν τον κίνδυνο ο λαός να γίνει στόχος αντιπίνων. Δεν δείχνουμε καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Δεν εφησυχάζουμε. Δυναμώνουμε τον αγώνα για την καταδίκη των υπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων. Σαν Συνδικάτο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ενισχύουμε την Επιτροπή Αγώνα ενάντια στις βάσεις και κάνουμε δική μας υπόθεση την πάλι για την κατάργηση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας. Αγωνιζόμαστε μέσα από τα σωματεία μας να ξυλωθούν οι βάσεις του θανάτου από τη χώρα μας, να μην δημιουργηθεί καμία νέα ευρωατλαντική βάση και στρατιωτική υποδομή, να μην εγκατασταθούν πυρηνικά στον Άραξο αλλά και πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους. Έχουν όμως τη δύναμη να αναπτύξουν την αξία της ειρήνης, της αλληλεγγύης, να οικοδομήσουν την ευημερία και να απαλλαγούν οριστικά από τους εκμεταλλευτές τους. Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά μέχρι την τελική νίκη. Καλή δύναμη σε όλους. Φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε στο Λιτόχωρο, τόπο αγωνιστικών παραδόσεων,
Έναν τόπο που ο λαός του, μέσα στο διάβα της ιστορίας του, δεν έπαψε ποτέ να αγωνίζεται για την ειρήνη και για το δίκαιο. Όλοι θυμόμαστε τις μαύρες εκείνες μέρες του Μάρτη του 1999, όταν Αμερικανονατοικοί στρατιώτες, με την άδεια της τότε ελληνικής κυβέρνησης, αποβιβάστηκαν στο λιμάνι του Λιτοχώρου σαν επικυρίαρχοι, κατέλαβαν το πεδίο βολής, έκαναν εκπαιδευτική άσκηση, πρόβα πολέμου δηλαδή, πυροβολώντας τον Όλυμπο πιθανώς με βλήματα απεπλουτισμένου ουρανίου και λίγες μέρες μετά, αφού βεβαιώθηκαν για τα αποτελέσματα των όπλων τους, αιματοκύλησαν το λαό της Ιουγκοσλαβίας. Τότε ο λαός του Λιτοχώρου, της Πιερίας, μαζί με χιλιάδες φίλους της ειρήνης, όρθωσαν το ανάστημά τους ενάντια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια των Αμερικανονατοικών, διατρανώνοντας την αλληλεγγύη τους στον γειτονικό λαό. Από τότε και ως σήμερα, η χρησιμοποίηση του πεδίου βολής για ασκήσεις πρόβες πολέμου από Αμερικανονατοϊκά στρατεύματα όλων των ειδών γίνονται δίπλα στα σπίτια μας, δίπλα στα σχολεία των παιδιών μας, στις καθημερινές ειρηνικές ασχολίες των κατοίκων, δίπλα στους τουρίστες που έρχονται να επισκεφτούν τον Όλυμπο. Έγινε ο Όλυμπος ένα πεδίο βολής φτηνό που ασκούνται βρίζοντας ξένοι φαντάροι. Πολλές φορές ακόμη και στη διάρκεια του τουριστικού καλοκαιριού δεν είναι σπάνιο να νιώσει κανείς στους πρόποδες του Ολύμπου ένα δείγμα πολεμικής καθημερινότητας, σαν να ζεις σε εμπόλεμη ζώνη, με βολές και εκρήξεις που αντιχούν σε όλο τον ομό, σκάβουν τα σωθικά του Ολύμπου και τον κρατούν σε μόνιμο κίνδυνο καταστροφικής πυρκαγιάς. Εκρήξεις που τραντάζουν τα χωριά του Δίου και προκαλούν ζημιές ακόμη και στα σπίτια τους. Όλοι θυμόμαστε όταν πριν μερικά χρόνια έσκασε βλήμα στο προάβλιο του μετοχίου του Αγίου Διονυσίου και αποτύχει δεθρινήσαμε θύματα, όπως και την άσκαστη οβίδα που βρέθηκε στη θάλασσα κάτω από το αντιαεροπορικό πεδίο βολής. Κάθε έκρηξη είναι και μια απόπειρα να γυμνωθεί ο Όλυμπος από την ομορφιά και την τεράστια οικολογική σημασία του. Μια χαρακιά στο σύμβολο αυτό της παγκόσμιας ειρήνης και συμβουλίωσης των λαών. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου Ολύμπου ενέκρινε ψήφισμα για την απομάκρυνση του πεδίου βολής Λιτοχώρου, εκφράζοντας το πάγιο και χρόνιο αίτημα όλων των δημοτών. Ένα ψήφισμα που είναι ένα πρώτο βήμα για να οργανώσει όμως ο λαός την πάλη του και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες απομάκρυνσής του. Αλλά αν δεν συνοδευτεί από την καταδίκη της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας που παραχωρεί και το πεδίο βολής Λιτοχώρου στους Αμερικανονατοϊκούς, θα μείνει κενό γράμμα. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σκέτη και ξεκομμένη από τη γενική εικόνα, είναι μια ντουφεκιά στον αέρα που έγινε με σκοπό να εκτονώσει την αγανάκτηση των δημοτών, μια ντουφεκιά που όσο κι αν θέλουν να την περιγράψουν ως ηχηρή, δεν ξεπερνά τον ήχο που συχνά τρομάζει κατοίκους και επισκέπτες, φοβίζει μικρά παιδιά. Από αυτό το βήμα και τούτη εδώ τη συγκέντρωση κάνουμε καθαρό ότι η ανανέωση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις είναι συμφωνία που σημαίνει ολοένα και περισσότερο, ολοένα και βαθύτερο, βαθύτερα την εμπλοκή της χώρας μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς, τον ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, σηματοδοτεί νέους και μεγαλύτερους κινδύνους για το λαό. Ο τόπος μας, λιμάνι, πεδίο βολής, δρόμοι, γίνεται ορμητήριο ενάντια σε άλλους λαούς, ενταγμένος σε αυτούς τους σχεδιασμούς, όπου θα εκπαιδεύονται
οι Αμερικανονοτοϊκές δυνάμεις. Γινόμαστε ταυτόχρονα και στόχος μαγνήτης απαντητικών χτυπημάτων. Την ώρα που ο λαός μας καίγεται το καλοκαίρι, πνίγεται με τις πρώτες βροχές τον χειμώνα, ξεσπιτώνεται από τους σεισμούς λόγω της λειψής χρηματοδότησης σε αντιπυρικά, αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά έργα, που ο ΧΙΤΑ και ο βιολογικός καθορισμός υπολειτουργούν, την ώρα που δεν παίρνονται μέτρα για την πανδημία στα σχολεία μας και τα νοσοκομεία βρίσκονται σε τραγική κατάσταση, αποτελεί πρόκληση η συμφωνία για την αγορά πολεμικών αεροσκαφών και πολεμικού υλικού. Τόσο η σημερινή κυβέρνηση όσο και οι προηγούμενοι φέρνουν τεράστιες ευθύνες για τη μετατροπή της χώρας μας σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το λιτόχωρο, η παρουσία του αμερικανικού στρατού όχι μόνο αποτελεί πρόκληση για τα φιλιρινικά αισθήματα του λαού της περιοχής, αλλά ταυτόχρονα καθιστά ολόκληρη την Πιερία στόχο στρατιωτικής επίθεσης σε περίπτωση γενικευμένης πολεμικής εμπλοκής. Ο τόπος μας δεν έχει κανένα όφελος από αυτούς τους σχεδιασμούς. Δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τις ανάγκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Δεν ξεγελιόμαστε με χάντρες και καθρεφτάκια. Εδώ είναι λιτόχωρο, δεν είναι επεξεγέλασε. Ο λαός έχει τη δύναμη με την πάλη του να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις, να συμβάλλει ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την πραγματική ειρήνη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τις σχέσεις αμοιβαίου ωφέλους με άλλους λαούς. Το σύνθημα «Ούτε γη, ούτε νερό» στους φωνιάδες των λαών του 1999 όχι μόνο δεν ξέβαψε, αλλά παραμένει τραγικά επίκαιρο. Οι αμερικανονατοϊκοί φωνιάδες αυτοί που τη γη ξαναμοιράζουν και με τον λαόν το αίμα τα σύνορα χαράζουν, δεν είχαν, δεν έχουν, ούτε θα έχουν ποτέ θέση στο λιτόχωρο και σε καμιά γωνιά της Ελλάδας.